Καλησπέρα, τσεκτεκνά ο Κώστας εδώ. Καιρό έχουμε να τα πούμε κάπως έτσι, να με βλέπετε, να σας διαβάζω στα σχόλια βασικά και εσείς να με βλέπετε. Τέλος πάντων, όπως βλέπετε από τον τίτλο, λίγο διαφορετικό το σημερινό βίντεο. Είχα την τιμή να με καλέσει και τη χαρά να με καλέσει ο φίλος Βασίλης από το Super Retroid σε ένα challenge που τρέχει εδώ και καιρό. Ενώ μεταξύ, εγώ δεν το έχω πάρει πρέφα, το είδα από το Βασίλη στο προηγούμενο βίντεο και μου άρεσε πάρα πολύ. Από το κανάλι Amiga 500 προσκαλούν διάφορους YouTubers του χώρου gaming, unboxing και τα συναφή. Τους προσκαλούν να παίξουν παλιά ρετρό παιχνίδια, τα οποία ο ένας βάζει challenge στον άλλον, δηλαδή αυτός που θα παίξει στο τωρινό επεισόδιο θα προσκαλέσει ποιος θέλει να κάνει το επόμενο challenge και να και πάει σαν μια αλυσίδα. Και φτάσαμε, νομίζω εγώ είμαι το νούμερο 26 αν δεν κάνω λάθος, το 25 ήταν ο Βασίλης. Λοιπόν, ο Βασίλης μ' άρεσε πάρα πολύ το βίντεο και το σκεφτόμουν και λέω τι γαμάτο, και όντως μου ήρθε η ειδοποίηση ότι γιατί μου ήρθε μέσω του καναλιού από τα παιδιά ότι το επόμενο άτομο που κάλεσε ο Βασίλης να παίξει θα είμαι εγώ. Anyway, ο Βασίλης με κάλεσε να παίξω το Super Metroid. Προφανώς. Εν τω μεταξύ δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει. Αυτό το έβαλα τώρα για το βίντεο, είναι το Metroid. Εδώ πάνω... Λοιπόν, έχω το, πώς το λένε, τη Samus, το χαρακτήρα το βασικό από το Super Metroid. Εγώ η αλήθεια είναι το έπαιξα πολύ μετά και το έπαιξα ένα κομμάτι στο Game Boy. Εγώ δεν έχω παίξει SNES, δεν έχω ιδέα από παλιές κονσόλες. Η πρώτη κονσόλα και η μοναδική παλιά κονσόλα που είχα παίξει ήταν το Atari όταν ήμουν πιτσιρικάς. Θα τα πούμε όμως σε ένα άλλο βίντεο αυτά, είναι μεγάλες ιστορίες, αν θέλετε να τις ακούσετε. Τέλος πάντων, εγώ SNES δεν είχα ποτέ. Μετέπειτα, αρχίζοντας να κάνω συλλογές και τα συναφή, έπεσε στα χέρια μου μια κασέτα από το Super Metroid. Ποιο ήταν, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, το έχω μέσα στη συλλογή ακόμη και έπαιξα μέχρι που κόλλησα σε ένα σημείο και ως ντροπή του είδους, προφανώς και ως ντροπή του είδους, δεν μπόρεσα ποτέ να πάω παραπέρα από ένα σημείο. Και ο Βασίλης με κάλεσε να παίξω το πρώτο 15 λεπτό του παιχνιδιού από την έκδοση του SNES. Βρήκα έναν emulator, κατέβασα και ROM. Με μεταξύ είδα ότι υπάρχουν ευρωπαϊκές ROM οι οποίες είναι λίγο πιο γρήγορες, κάποιες άλλες τρέχουν πιο γρήγορα, κάποιες τρέχουν πιο αργά. Είναι λίγο, bear the way στο πώς θα το βρεις. Βρήκα νομίζω μία που τρέχει καλά. Αυτές που είχα κατεβάσει για να τσεκάρω λίγο στα γρήγορα είχαν και γερμανικά από κάτω και γαλλικά, κάνανε μετάφραση. Οπότε εγώ βρήκα, θα παίξω την αμερικανική έκδοση αν δεν κάνω λάθος, η οποία είναι η normal. Έχω βρει έναν emulator, φόρτωσα ένα core μέσα από το, να σας πω, τώρα το ανακαλύπτω κι εγώ γιατί με emulation, εφόσον έχω, παίζω τα original, δεν έχω ασχοληθεί πάρα πολύ, στο RetroArch. Οπότε το σημερινό θα το τρέξω στο RetroArch. Τέλος πάντων, με κάλεσε ο Βασίλης που λέτε να παίξω τα πρώτα 15 λεπτά του παιχνιδιού, χωρίς cheat, χωρίς saves. Η αλήθεια είναι ότι από ό,τι τσέκαρα δεν έχει. Τώρα, αν δούμε τίποτα περίεργο, Βασίλη, δεν ξέρω. Φαντάζομαι ότι θα είναι καθαρή η ROM που βρήκα. Το τσέκαρα ότι πρέπει να είναι καθαρή η ROM. Οπότε βλέποντας, κατέβασα τον πιο αξιοπρεπή και πιο χωρίς να είναι πιο γρήγορος ή πιο αργός, γιατί θα υπάρχουν και εκδόσεις γρήγορος αργός simulator, αν το τρέχει πιο γρήγορα ή πιο αργά, νομίζω. Το μεταξύ, η αλήθεια είναι ότι θέλει χρόνο να ασχοληθείς με αυτά. Τέλος πάντων, το κατέβασα και το ξεκινήσω. Είμαι περίεργος να δω και εγώ πώς θα πάει. Η αλήθεια είναι, λέτε να καταφέρω να το πάω μετά από το σημείο που το είχα φτάσει. Η αλήθεια, το σημείο που το είχα φτάσει ήταν πιο λίγο από τα πρώτα 10 λεπτά, η ντροπή μου, αλλά anyway. Τώρα, οπότε το ξεκινάμε να το δούμε και μαζί και παράλληλα κάνω και το σχολιασμό και να δούμε πώς θα πάει. Οπότε πάμε να περάσουμε στο σχολιασμό του βίντεο και να το τσεκάρουμε μαζί παίζοντας ταυτόχρονα, παίζω και σχολιάζω. Λοιπόν, δοκίμασα πολλούς simulators, διαφορετικά πράγματα. Αυτό που διαπίστωσα είναι ότι υπάρχουν άλλοι που στο τρέχουν πιο γρήγορα, υπάρχουν άλλοι που στο τρέχουν πιο αργά. Υπάρχουν τις Παναγιά στα μάτια από ό,τι τσέκαρα. Το θέμα με όλα αυτά είναι ποιο θα βρεις χωρίς cheat, χωρίς τίποτα. Μπορείς να τα βγάλεις τα cheat από μέσα αν έχει cheat. Τέλος πάντων, θα τρέξω μια καθαρή ROM χωρίς cheat, χωρίς οτιδήποτε. Τώρα, αν ο emulator είναι λίγο πιο γρήγορος, λίγο πιο αργός, δυστυχώς το μόνο που είναι 100% accurate από ό,τι είδα είναι ο Higan. Ο Higan emulator δεν τρέχει στο PC μου για κάποιο λόγο σωστά. Δεν μπορώ να τον ρυθμίσω με τίποτα. Οπότε θα παίξουμε στον RetroArch BSNES Mercury V094 Accuracy. Στο λέω για να ξέρετε. Εν τω
Εντάξει, ακούγεται και ο ήχος αυτός ο θαμπός της κασέτας. Η απόλαυση στο 150%. Πώς θα το ακούγεται στο σπίτι σας όταν παίζετε. Για να δούμε. Αυτό το αν πεις ποτέ δεν δούλεψε. Αυτή είναι η Σάμους λοιπόν. Τι όμορφο αυτό το καστικό που είναι, ρε γαμότο. Πάρα πολύ όμορφο. First battle the Metroids on planet Zebes. It was there that I followed the plans of the space pirate leader Mother Brain. Okay. Στο προηγούμενο επεισόδιο πάλεψα με ένα γιγαντιαίο μυαλό. Το σκότωσα και κατάφερα να προχωρήσω στο επόμενο επεισόδιο. Και μετά αφού τα πάλεψε όλα τα Metroid στο SNSR-388, γυρίσαμε πίσω όπου βρήκε ένα αυγό, λέει. Ένα μικρό αυγό εκολάφθηκε και επειδή μπερδεύτηκε νόμιζε ότι εγώ ήμουν η μαμά του. Και κάπως έτσι ξεκινάνε όλες τις ιστορίες. Θα μπορούσε να ήταν το Mandalorian, προ Mandalorian, 25 χρόνια, 30 χρόνια πριν το Mandalorian. Γιατί όχι. Είδες πώς πήγαινε, έρχονται όλα και μοιάζουνε. Προσωπικά παρέδωσα το αυγό στον κόσμο αυτό, στο ΣΕΡΕ, στο Δήμητρα, υποτίθεται στο Research Station. Εν τω μεταξύ, άμα το αντίθετο την επιστήμονα, είναι χειρότερος από τα τέρατα που πάλευε η Σάμος, δεν σφάτσε. Και οι επιστήμονες βρήκαν τα findings, τα ευρήματα των επιστημόνων, ήταν astounding. Ανακάλυψαν δυνάμεις που κουβαλούσε το αυγό για να κουβαλούσε το γαλαξία. Εν τω μεταξύ, βλέπω τώρα τι φάση μαϊμού είναι αυτό, αν δείτε κάτω, υπάρχει μια μαϊμού. Okay. Είναι σαν το Ape World. Εν τω μεταξύ, πες να είμαι ικανός να μπορώ να κάνω το πιο σοβαρό παιχνίδι στο σύμπαν να είναι τελείως γελίο. Συμβαίνει. Με μένα συχνά. Τέλος πάντων, πάνε την κουπανίση, βρήκε ένα σήμα. Πού πας, χρειάζομαστε βοήθεια, γύρνα πίσω. Γύρνα πίσω, θα πεθάνω. Πάντες μέσα, παρκάρει. Και καθώς ξεπαρκάρει από ό,τι φαίνεται, ωραίο. Space Colony. Πω, εντάξει, λαγκάρει, πως τα λαγκάρει, στο κανονικό. Τελικά το accuracy δεν είναι και το ότι καλύτερο, μπορώ να πω. Δηλαδή, άμα δεν θες να λαγκάρεις, να ακούς το. Εν τω μεταξύ, το χειρότερο μου πράγμα στον κόσμο είναι οι πλατφόρμες. Γενικά, να το ξέρετε, τα πλατφόρμες, ενώ μου αρέσουν πάρα πολύ, συχαίνομαι να ανεβοκατεβαίνω πλατφόρμες. Συχαίνομαι να ανεβοκατεβαίνω πλατφόρμες, δεν θέλω πλατφόρμες. Ω, είναι και αργό. Τελικά, μάλλον το accuracy. Ναι, το accuracy είναι το πιο κοντά στο 100% του παιχνιδιού. Ορίστε, Βασίλη. Τι άλλο θες. Έχουν και το background από πίσω που ακούγεται σαν να ψήνονται τα κυκλώματα. Οπ, ένα κομμενάκι κάτω με μοβ μαλλιά. Γαμώ το, καμιά τέτοια θα ήταν, καμιά κόμικο θα τέλειωσε. Εδώ σπασμένα τέτοια. Ω, οκ. Okay. Θα είναι ωραίο. Μου είπε να παίξω 15 λεπτά και όσο πάω. Θέλω να το πάω όσο μπορώ μακριά. Οπ, έλα εδώ στη μάμα. Ω, πάει πολύ αργά. Είναι έλλειψη βαρύτητας. Κουλ, γεια σου. Οχ. Δεν μ' αρέσει εδώ. Οπ, τι είναι η μάνα του ήρθε να το πάρει. Το μόνο, η μεγαλύτερη ανακαλύψη στον κόσμο είναι τα τέτοια, τα όπο, οι μοχλοί μαλάκες. Ω, είπε σκορδιά μου το αφελά σου. Ωραία, το έξοδος. Αυτό πήγε καλά. Εν τω μεταξύ, η ανακάλυψη των μοχλών ήταν ότι καλύτερο υπάρχει στον κόσμο. Μόνο αυτό σας λέω. Και έχω ένα λεπτό για να φύγω, ε. Εν τω μεταξύ, το aesthetics εδώ μοιάζει τελείως arcade. Γεια σας, παιδιά. Sorry, δεν θα μαζέψω αυτόματα. Νομίζω ότι θα έπρεπε, πω,
Εν τω μεταξύ, έτσι όπως τρέμει, μου φαίνεται τόσο περίεργο, τόσο δύσκολο. Ενώ είναι απλό να πας δεξιά αριστερά. Γάμο το... Τρέχω! Τρέχω! Γάμο το πελά σου! Σου γάω πλατφόρμα! Έλα ρε! Φίλε, θα είμαι ρεαλιστής. Έτρεξε αυτή τη σκηνή, μέχρι εδώ τουλάχιστον, σε ό,τι ρομ υπάρχει. Λοιπόν, πάμε τώρα στην πλήνη της Ζεμπές, όπως φαίνεται. Το έτρεξα σε ό,τι ρομ υπήρχε. Παίζει όλες οι άλλες να είναι τόσο καθαρισμένες και η emulator να είναι τόσο γαμάτη. Γενικά, αν παίξετε emulator, αν κατεβάσετε emulator, παίξετε τα όλα αυτά με τους καινούργιους emulator. Αν δοκιμάσετε one προς one όπως ήταν. Καμία ελπίδα ποτέ. Λοιπόν, και το ταξί παρκάρει σιγά σιγά. Πού να σε αφήσω, φτάσαμε. Να σε αφήσω δύο τετράγωνα παρακάτω. Καλά είναι, θα κατέβω. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αυτό δεν το έχω παίξει. Η αλήθεια μου θυμίζει πάρα πολύ αυτό που είχα παίξει στο Game Boy λίγο. Έχουμε από ό,τι βλέπω πάνω είναι το minimap. Δεν ξέρω, το βλέπετε. Minimap. Ή θα πάμε δεξιά ή θα πάμε αριστερά. Γενικά συνήθως έχω μια τάση σε αυτή τη ζωή πάντα να πηγαίνω προς τα εκεί που είναι σωστά τα πράγματα. Δηλαδή πάντα βρίσκω. Αν είναι ανοίξει μια κλειδαριά και πρέπει να βρει το κλειδί πρώτα, για κάποιο λόγο πάντα βρίσκω το κλειδί πρώτα. Από ότι πάμε προς τα εδώ και να δούμε, θα απελευθερωθούμε. Εν τω μεταξύ, πολύ καλές πόρτες που για να τις ανοίξει πρέπει να τις πυροβολήσει. Απίστευτο. Να το πάμε. Όχι. Το μεταξύ θυμάμαι η Σάμους γίνεται και σφαίρα. Οπότε μάλλον δεν έχουμε βρει upgrade ακόμα για να είμαστε γίνει μια παλίτσα εκεί. Τώρα βέβαια... είναι τρομερά αργό. Ούτε εδώ μπορώ να πάω όπως φαίνεται. Οκ. Τα move ανοίγουνε. Δεν ανοίγει αυτή η μαλακή. Sorry. Ακατάλληλο. Πάμε να δούμε τι γίνεται εδώ πέρα, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θα βρούμε. Ούτε δεν μπορώ. Θα γυρίσουμε μετά, στο επόμενο επεισόδιο. Στο επόμενο επεισόδιο, ο Κώστας προσπαθεί να τα καταφέρει. Okay, πλατφόρμες. Ελπίζω να μην μου ζητήσουν να τις ανέβω ξανά αυτές μετά. Πραγματικά, δεν υπάρχει κανένας λόγος στον κόσμο. Πρέπει αυτό το παιχνίδι να διάβασε να πει ο Κώστας δεν μπορεί να τα καταφέρει σε πλατφόρμες καλά. Ας το φορτώσουμε για το 50 εκατομμύρια πλατφόρμες. Πάντως σας το ξαναλέω, το πιο ωραίο πράγμα, παιδιά, που βγήκε σε αυτό το σύμπαν είναι οι πλατφόρμες. Πλατφόρμες, απίστευτο. Πλατφόρμες λέω, sorry, μπερδεύτηκα. Το πιο ωραίο πράγμα που βγήκε σε αυτόν τον κόσμο είναι ο μοχλός, μεγάλη ανακάλυψη. Λοιπόν... ήδη νιώθω τον πόνο... και σου λέει... θες να πας πιο κάτω, α. Υπάρχει πιο κάτω, υπάρχει πιο πάτος. Πάμε στο τέρμα του πάτου. Λοιπόν, τώρα είναι να πάμε δεξιά αριστερά. Θα πάρω μια ζαριά. Θα πάω αριστερά. Οπ, τι είναι αυτό. Τι ζαρίζει, η ζαριά βγήκε. Πρέπει να πάω έξω κανένα κίνο. Έλα ρε, λέγεται ρε τραλέ. Οχ, τι είναι αυτό. Α, οκ. Α, το πατάω μία και... οκ, cool. Το κατάλαβα.
Εν τω μεταξύ, να πω την αλήθεια, αυτό είναι μεγάλη μου τιμή που παίζει το συγκεκριμένο παιχνίδι, γιατί δεδομένου ότι το όνομα του Super Retroid έχει βγει από αυτό, μόνο και μόνο, εντάξει. Α, μπορώ να πάω εδώ, μπορώ να πάω εδώ. Οπ, τι είναι αυτό. Μόνο παίρνω πράγμα. Εν τω μεταξύ, αλλά δεν παίζει μια ώρα και ακόμα δεν κάνει τίποτα. Τι είναι. Οκ, cool. Πώς τα διαλέγω αυτά. Α, οκ. Με το select, μάλιστα. Εντάξει, μέχρι τώρα καλά πάει. Εχθρός δεν έχω βρει ακόμη. Αχα. Κατάλαβα. Οκ. Okay. Πώς ανοίγει τώρα αυτή η βλακία. Επίσης αυτά τα κεφάλαια τι είναι. Να δοκιμάσεις πυράβλους. Και λέει τρώει τους πυράβλους και δεν γίνεται τίποτα. Αλήθεια. Οκ, okay, οκ. Okay. I've got this chill. Γαμάτο. Έλα, έλα, πάμε. Αυτά λέει τι να σπάνε. Τι στο κόρακα κάνει αυτό ακριβώς. Πάμε πίσω και πάνω. Δεν βλέπω κάτι άλλο να μπορώ να κάνω. Επίσης θα ήταν ωραίο να μπορείς να πηδάς όταν είσαι στο... στον παλίτο. Οπότε κάτω πήγαμε. Το έχουμε καθαρίσει αυτό, δεν βλέπω κάτι άλλο. Οκ. Okay. Α. Το βλέπω ότι λαγκάρει έτσι. Εντάξει, εντυπωσιακό. Όλα καλά μέχρι εδώ. Και ρε, δεν μας ενόχλησε κανείς. Οκ. Okay. Μάλιστα. Ρε, καλώς τα παιδιά. Ω, εντάξει, δεν ήταν δύσκολο. Easy. Who is your daddy now? Εντάξει, εύκολο είναι. Hey, boy. Easy. Too easy for me. Όπα, τι κάνω τώρα προς τα πάνω. Ωραία, βρε καλά στο παιδί. Α, καλά. Αχα. Ε, άμα το πέλα. Σου γάμω. Αντανακλαστικά, μπρα, μπρα. Γιατί γυρνάει ρε γάμο το. Τώρα δεν είναι χίλιο φτέρνο, μη γελάτε, μη γελάτε. Γι' αυτό ποτέ δεν τα κατάφερα σε αυτά τα παιχνίδια. Γιατί δεν έχω ψυχραιμία για κάποιο λόγο. Είμαι πολύ παρορμητικός. Επίσης ποτέ δεν μπορούσα να υπολογίσω σωστά το άλμα. Οκ, okay, το έχουμε. Οκ,
Λοιπόν, έλα. Θέλει ψυχραιμία. Εν τω μεταξύ, ο αδερφός μου είναι πολύ καλύτερο σε αυτό. Μύκονος! Έλα ρε, άντε λέγε ρε τρελέ. Δεδομένου των συνθηκών ότι είμαι ανάπηρος. Μη με ρίξεις, θα σε φάω τάντερα μανέ, θα σε φάω, θα σε τεμαχίσω. Ζωές είναι αυτές. Είχε όντως 99 ζωές, πάντως τσίτ τσέκαρα, τα έχω βγάλει. Δεν έχει κάποιο τσίτ μέσα. Έλα, σιγά σιγά, το έχουμε. Ωραία φίλε, τελειώνει ποτέ. 15 ώρες κατέβαινα. Έλα, το έχουμε. Α, μόνο το με μπερδεύει. Με μπερδεύει και το πώς πυροβολάω. Έλα, το έχω. Όχι, βγήκα. Βγήκα, ρε, πού θέλω, βγήκα. Οπ. Ναι ρε μπουδέλα, το έχω. Sorry που βρίζω. Αλλά είναι συγκινητική στιγμή. Εν τω μεταξύ, τώρα έχουν κάνει πολύ ωραίο emulation. Μπορεί να είναι ηλίθιο, αλλά κάνει ωραίο emulation στο πώς είναι η τέτοια. Λοιπόν, εδώ τι ήτανε. Επίσης ένα από τα πράγματα που κάνω το ξεχνάω πολύ εύκολα. Α. Cool. Δεν μπορώ να μπω, μπορώ να μπω. Οκ, δεν μπορώ να μπω εκεί. Είναι αγχώνεστε. Οπότε, πάμε πυράβλους, ε. Ωραίο, ωραίο. Εν τω μεταξύ, πόση ώρα παίζω. Παίζει να παίζω. Έλα. Θέλω πυράβλου. Εν τω μεταξύ, όταν είσαι ένα σταυρό, είναι τόσο δύσκολο να το. Γι' αυτό. Οκ. 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 Και από ό,τι βλέπω έχει και από πάνω πράγματα, μάλιστα. Πάμε. Exit. Cool. Καλή φάση. Πιου, πιου. Οκ, cool. Οπότε έχει και κάτι από πάνω από ό,τι είδαμε. Και θα ξανακατεβούμε λογικά και φτάζουμε, γιατί σε αυτά είναι μπρος πίσω. Μα παίρνω και πυραυλάκια. Ποιος τη χάρη μου. Μπορώ να πάω εδώ. Τι είναι αυτό. Έχει και save! Γαμάτο! Μύκονος, πάμε! Εντάξει, cute. Εν τω μεταξύ, τώρα θα γελάσετε. Στο Game Boy δεν κατάφερα ποτέ να πάω πάνω από εδώ. Τώρα μην ρωτάτε γιατί. Μην ρωτάτε γιατί. Η αγάπη αυτή έχει τώρα τελειώσει. Η αγάπη τόση.
σου. Έλα τώρα. Βασικά δεν θα ρωτήσει, είναι προφανές γιατί δεν μπόρεσα ποτέ να πάω παραπάνω. Όταν ήμουν παιδί, ήμουν πολύ πιο ανάπηρος από ό,τι ήμουν τώρα. Είμαι βιαστικός. Κάτσε να σε πυροβολήσω. Άντε, γεια. Και κάπως έτσι ο Κώστας ανεβαίνει πλατφόρμες. Γιατί απλά θέλει να τα σκοτώσει όλα και επειδή δεν μπορεί. Οκ. Okay. Α, έχει και εδώ μια βλακία. Ξόδεψουν πάλι πυράβλους! Εν τω μεταξύ θυμίζει τόσο αλήν αυτό. Οκ. Ευχαριστώ. Να φύγω. Έπρεπε, δεν έπρεπε. Πέθανε ρε, πέθανε ρε, γάμο του κόνσου. Σέλερ μου, την τρέλα μου μέσα. Fuck yeah, πάμε. Λοιπόν, λοιπόν, μέχρι εδώ πήγα, δεν πήγα παραπέρα. Η αλήθεια είναι πόβο δύσκολο. Λοιπόν, θα μείνω εδώ, θα το ξαναματήσω εδώ. Νομίζω το τέταρτο πέρασε άνετα για πλάκα. Ελπίζω να διασκεδάσετε όπως διασκέδασα κι εγώ. Ωραίο είναι, θέλω να το παίξω τώρα. Κατεβάστε το RetroArch. Κατεβάστε το, παίξε το. Λοιπόν, παιδιά, από μένα να σας χαιρετήσω. Βασίλη, ευχαριστώ. Ειλικρινά, παιδιά από το Amiga 500 και ευχαριστώ πάρα πολύ για όλο αυτό. Τώρα, εγώ θέλω να προσκαλέσω και θα του στείλουμε κιόλας τον Κωστή από τους GR Minecraft Cousins και θα ήθελα να παίξει το δικό μου προσωπικό αγαπημένο από τότε που ήμουν παιδί, το Metal Slug ή το X. Ή το 3, ένα από τα δύο, άμα το βρει. Και επίσης είναι τυχερός γιατί υπάρχει και στο Steam κουφαλίτσα, δεν θα κατεβάσεις emulators, να ξέρεις. Λοιπόν, το οποίο είναι παιχνίδαρος. Λοιπόν, αυτά από μένα, ελπίζω να περάσετε όμορφα, ελπίζω να το χαρήκατε. Σας ξαναλέω ευχαριστώ. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο unboxing και μη δεν ξέρω. Πάρα πολύ ωραίο, πω. Εν τω μεταξύ η αλήθεια είναι ότι το να το παίξεις σε ένα προς ένα, χωρίς cheat και τα συναφή, είναι λίγο πιο μπελαλίδικο, δηλαδή πριν που δοκίμασα την αρχή αυτό μου ήταν πολύ πιο εύκολο. Τώρα εδώ λίγο το μάγκωμα από εδώ από εκεί η δυσκολία αυξάνει, η οποία είναι πολύ ωραία. Εν μέρει έχει τη γλύκα του θα πω. Είναι το πιο μακρινό σημείο που έχω καταφέρει να φτάσω ποτέ, να σας πω. Σας ξαναλέω, όταν έπαιζα στο Game Boy κάτι αντίστοιχο, νομίζω ότι θυμίζει πάρα πολύ του Game Boy που έπαιξα με αυτό. Είχα φτάσει μέχρι εκεί που πήρα τη σφαίρα και δεν ήξερα πού να πάω μπρος ή πίσω. Οπότε μπορώ να πω ότι είναι ότι καλύτερο αυτή τη στιγμή το τόσο που κατάφερα. Λοιπόν, από μένα
να έχετε μια όμορφη μέρα. Και πείτε μου, αν θέλετε να το συνεχίσω και ξεχωριστά να το τερματίσω κάποια στιγμή, εγώ θα το αφήσω στο save του εδώ και μπορούμε να το παίξουμε παρέα. Λοιπόν, σας χαιρετώ προς το παρόν, να έχετε μια όμορφη μέρα. Κωστή, κανόνιση, είσαι ο επόμενος, να ξέρεις. Λοιπόν, γεια σας από μένα, ευχαριστώ παιδιά. Bye.